η κατάσταση πραγματικά αγγίζει τα όρια της αισχρής εκμετάλλευσης και της παράνοιας. Δεν είναι δυνατόν συνάδελφοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αφήνουν τα σπίτια τους, οι οποίοι παίρνουν πολύ χαμηλό μισθό, να βρίσκονται αυτή τη στιγμή ανά την Ελλάδα που θέλουν να προσφέρουν, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα παιδιά του λαού, να βρίσκονται με το μαχαίρι στο λαιμό, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να κοιμούνται σε βάρκες και σε σλόγγ. Ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος περιγράφει την αδιέξοδη κατάσταση, την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν αναπληρωτές αλλά και μόνιμοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε σχολεία τα οποία βρίσκονται σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση. Οι χαμηλές αμοιβές των νεοδιόριστων δασκάλων και νηπιαγωγών σε συνδυασμό με τα υψηλά ενίκια δημιουργούν μια ασφυκτική κατάσταση για σχεδόν 10.000 εκπαιδευτικούς. Είχα επισκεφθεί ένα νησί, δεν χρειάζεται τώρα να στοχοποιώ συγκεκριμένο σημείο, και είχαν ήδη κάνει τον προγραμματισμό τους να μαζευτούν 2 και 3 συνάδελφοι σε ένα σπίτι όταν θα, για να αφήσουν τα υπόλοιπα. Δηλαδή έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι κάθε χρόνο χειροτερεύει η κατάσταση, έτσι. Φυσικά χειροτερεύει και χειροτερεύει με την αύξηση του τουρισμού. Επαναλαμβάνω, κάτι που θα έπρεπε να μας κάνει να χαιρόμαστε ως χώρα, δυστυχώς σε εμάς γεννά στους πολίτες ένα τρομερό άγχος και μια τρομερή αγωνία για την καθημερινότητά τους, για το πώς θα ζουν. Από το 2017, η Διδασκαλική Ομοσπονδία έχει αναδείξει το συγκεκριμένο πρόβλημα, ζητώντας να δοθεί λύση σε κεντρικό επίπεδο. Η κατάσταση δεν αντιμετωπίζεται παρά μόνο με έναν τρόπο. Με την εξέβρεση μόνιμων λύσεων. Δηλαδή, αυτό είχαμε πει και από τότε, ότι θα έπρεπε να υπάρξει ένας κεντρικός συντονισμός από το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τους Δήμους, ώστε να δεσμευτούν να γίνει εκμετάλλευση χώρων οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτόν τον σκοπό και να μπορέσουν να δημιουργηθούν κατοικίες για τους υπαλλήλους, τους εκπαιδευτικούς εν προκειμένου. Ο πρόεδρος της ΔΟΕ είπε σήμερα στην TRT ότι η χορήγηση επιδομάτων στέγασης και σίτησης στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα νησιά δεν λύνει το πρόβλημα. Ούτε η επιδημοτική πολιτική είναι λύση, γιατί δυστυχώς το έχει παρατηρηθεί ότι αντανακλαστικά με το που δίνεται κάποιο επίδομα και το μαθαίνουν οι ιδιοκτήτες, αυξάνουν τα ενίκια.